Νέστη, να ξεκινήσουμε από αυτή τη μεγάλη προσδοκία που έχει ο κόσμος για τα αντισώματα, για αυτά τα τεστ που γίνονται. Εσείς μετέχετε σε αυτές τις έρευνες και να μας πείτε τι νεότερα έχουμε. Εννοείται τα τεστ τα οποία προσδιορίζουν αντισώματα ως προς τον ιό. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ βεβαίως υπάρχει μεγάλη προσδοκία δεδομένου ότι όταν θα έχουμε αξιόπιστα τέτοια τεστ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στον πληθυσμό για να δούμε αφενός τι ποσοστό των ανθρώπων έχει εκτεθεί στον κορονοϊό, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί να είναι ασυμπτωματική η πορεία της νόσου και επομένως να μας βοηθήσει αυτό στις στρατηγικές του σταδιακού απεγκλωβισμού που προγραμματίζονται όπως βλέπουμε σε όλο ένα και περισσότερα κράτη του κόσμου. Κύριε το Δημόπουλ, πρόβλημα το οποίο... Ναι. Αυτά τα τεστ... Ναι, πείτε για να σας ρωτήσω για να καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει λίγο καλά νομίζω. Ο πολλής κόσμος. Λοιπόν, όταν εκτεθεί κάποιος σε κάποιον ιό, αναπτύσσει αντισώματα. Ναι. Συνήθως, τα αντισώματα αυτά σημαίνουν, όταν τα βρει, σημαίνει ότι κάποιος έχει εκτεθεί στον ιό, είτε έχει νοσήσει, είτε έχει μολυνθεί χωρίς να νοσήσει. Και το ερώτημα είναι εάν αυτά τα αντισώματα του παρέχουν ανοσία. Και για πόσο καιρό είναι αυτή η ανοσία. Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με τα αντισώματα είναι ότι δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτό έγκυρο αξιόπιστο τεστ με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα το οποίο να έχει επικαιροποιηθεί ούτως ώστε να χρησιμοποιεί πέραν πάσης αμφιβολίας και να έχουμε πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα. Άρα δεν έχουμε κάποιο αξιόπιστο τεστ. Τα βάζω σε τίτλους για να τα καταλαβαίνουμε. Μέχρι σήμερα... Δεν έχουμε αποδεδειγμένα αξιόπιστο τεστ. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν βγάλει τέτοια τεστ, τα οποία είναι σε φάση δοκιμών και εξετάσεων, αλλά ακόμα να πούμε ότι το FDA ή οι αρμόδιοι φορείς, οι εγκριτικοί, έχουν εγκρίνει κάποιο τεστ, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με απόλυτη ασφάλεια, δεν το έχουν. Αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα. Αυτή η μελέτη που κάνετε εσείς με το αίμα, με το πλάσμα του αίματος, είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Μπράβο, ωραία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο το τεστ λοιπόν, άλλο αυτό που κάνετε. Άλλο τα αντισώματα. Άλλο τα αντισώματα, άλλο ακριβώς αυτό που κάνετε. Ωραία. Αυτό που θα ξεκινήσουμε εμείς είναι μια επιπλέον θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν μια βαριά νόσο, στους οποίους θα χορηγήσουμε παράλληλα με τις άλλες θεραπευτικές αγωγές που θα παίρνουν πλάσμα από οι αθέντες ασθενείς στους οποίους θα έχουμε προσδιορίσει ότι υπάρχουν αντισώματα έναντι του κορονοϊού και σε ψηλό τίτλο. Δηλαδή θα δώσουμε στον ασθενή που πάσχει οξέως έτοιμα αντισώματα τα οποία θα βοηθήσουν, ελπίζουμε και αυτά, στην καταπολέμηση της... Αυτό μπορεί να γίνει με μετάγγιση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δηλαδή εγώ που έχω νοσήσει θα μου πάρετε αίμα και θα το κάνετε μετάγγιση στην ανθή που δεν έχει νοσήσει. Πλάσμα, ναι. Για να αναπτύξει αντισώματα και εκεί. Που έχω νοσήσει, που νοσώ. Δίνουμε έτοιμα αντισώματα. Έτοιμα αντισώματα. Ναι, σε κάποιον έτοιμα, που νοσεί. Δεν θα αναπτύξει αντισώματα. Σε ναι. κάποιον που νοσεί, βέβαια. Σε κάποιον που νοσεί, όχι προληπτικά. Δηλαδή μπορώ να... Όχι, όχι. Ωραία, για να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι σε κάποιον που νοσεί και με βάση το πρωτόκολλο το οποίο εγκρίνεται, είναι σε φάση τελικών εγκρίσεων από τα επιστημονικά συμβούλια των συμμετεχόντων νοσοκομείων, σε ασθενείς που πληρούν κάποια κριτήρια σοβαρότητας της νόσου. Ευτυχώς, το 85% κορονοϊός διαδράμει είτε χωρίς συμπτώματα, είτε με ελάχιστα συμπτώματα, ιδιαίτερα σε νέα άτομα, στο σπίτι. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε πολύ με το 15% των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία και ιδιαιτέρως με το 5% που καταλήγουν να χρειάζονται μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Κύριε καθηγητή, πότε πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε αυτό? Εμείς θα ξεκινήσουμε την συλλογή στις επόμενες 5 με 10 μέρες και από εκεί και πέρα ελπίζουμε για φέτος να μην χρειαστεί. Δηλαδή να μην έχουμε πλέον ασθενείς οι οποίοι θα χρειαστούν αυτή την αντιμετώπιση, αλλά το πλάσμα αυτό κρύο συντηρείται
και μπορεί να χορηγηθεί αρκετές εβδομάδες ή και μήνες μετά τη συλλογή του. Επομένως, δηλαδή μπορείτε να πάρετε τώρα πλάσμα από κάποιον... Θα κάνουμε μια τράπεζα πλάσματος από μεγάλο αριθμό ιαθέντων ασθενών, ούτως ώστε θα είμαστε έτοιμοι και στην περίπτωση που χρειαστεί κάποιος στην τρέχουσα περίοδο, αλλά ακόμα περισσότερο για την επόμενη φάση που όλοι θεωρούμε ότι θα υπάρξει σε κάποια φάση το φθινόπωρο. Άρα το θεωρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, θεωρείτε και δεδομένο ότι θα έχουμε και δεύτερη φάση το φθινόπωρο. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι αναφέρουν ότι λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του κορονοϊού είναι απίθανο να εξελιχθεί πλήρως. Και γιατί? Διότι έχουμε σημαντικό ποσοστό ανθρώπων στους οποίους η νόσος δεν δίνει συμπτώματα. Ο SARS ο προηγούμενος εξαφανίστηκε διότι προκαλούσε πολύ έντονα συμπτώματα. Επομένως, όσοι μολύνθηκαν από τον ιό διαγνώστηκαν. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που διαδράμει, στους οποίους η νόσος διαδράμει χωρίς συμπτώματα. Επομένως, δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Κύριε καθηγητά, τώρα ακούμε καθημερινά ότι ο αριθμός αυτών που πάσχουν φθήνει. Δηλαδή κάθε μέρα από τις 25 βεβαίως. Πάμε 20, 11... Βεβαίως. 10 είχαμε. Οι εκτιμήσεις δικές σας από τις έρευνες που έχουν γίνει. Πόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρούσμα κορονοϊού έχουμε, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, κατ' εκτίμηση? Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρεται με αλφαγιώτα ότι για κάθε κρούσμα το οποίο δεν διγνώσκουμε υπάρχουν περίπου 10 οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί. Αλλά στις οδηγίες που υπάρχουν, που διαμορφώνονται κατά κάποιο τρόπο παγκοσμίως και που πρόσφατα εξαγγέλθηκαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν κάποια απαραίτητα κριτήρια προκειμένου ένα κράτος να μπει στη διαδικασία της αποκλιμάκωσης των μέτρων. Ένα από τα κριτήρια είναι αυτό το περίφημο ρο 0 να είναι πολύ κάτω από τη μονάδα. Δηλαδή ένας ασθενής να μολύνει όχι έναν, πολύ λιγότερους. Και άλλα κριτήρια τα οποία βεβαίως υπάρχουν είναι να υπάρχει μία επάρκεια σε τεστς, διότι όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποκλιμάκωσης θα επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε δομές φιλοξενίας, σε οίκους ευγυρίας, σε νοσοκομεία. Εκεί που είναι επαθείς ομάδες, ας πούμε. Ακριβώς, όπως είδαμε και χτες, την κινητοποίηση που είχαμε με την δομή φιλοξενίας του Κρανίδη. Ζωστά. Ο κίνδυνος στο μέλλον είναι από αυτές τις δομές. Δείτε τι έγινε στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη ήταν μαζί με την Ταϊουάν τα δύο κράτη τα οποία έλεξαν το πρώτο κύμα ταχύτατα. Στη Σιγκαπούρη αυτό το οποίο έγινε είναι ότι πέρασε εντός αγωγικών ο ιός σε δομή όπου διαμένουν, έχουμε κοιτώνες ξένων εργατών. Και επομένως έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και θανάτους. Η επικέντρωση θα είναι σε τέτοιες δομές, καθώς επίσης και σε αυτούς οι οποίοι θα έρχονται από το εξωτερικό. Και μια σύντομη κουβέντα, μια σύντομη απάντηση θα ήθελα να μου πείτε, πότε περιμένετε το φάρμακο? Δηλαδή είπαμε λοιπόν, για το πλάσμα, το είπαμε για τα αντισώματα. Είναι σχετικό. Ναι. Να σας πω, ήδη αυτή τη στιγμή η υποστήριξη στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς στην Ελλάδα, οι οποίοι διαγνώσκονται και νοσηλεύονται είτε σε κλινικές ειδικών λοιμόξεων είτε σε μονάδες ιατρικής θεραπείας, είναι πολύ αποτελεσματική και βλέπουμε ότι ευτυχώς ένας μεγάλος αριθμός ασθενών αντιμετωπίζεται με επιτυχία. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία ήδη χορηγούνται στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Έχουμε την θεραπεία με την κολχικίνη ναζιθρομικίνη. Έχουμε θετικά δεδομένα από το ρόλο της κολχικίνης ιδιαίτερα στην προστασία των καρδιακών επιπλοκών. Έχουμε το ειδικό αντιϊκό φάρμακο, το Remdesivir, το οποίο δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στην πατρίδα μας έχουμε κλινικές μελέτες οι οποίες είναι υπό εξέλιξη. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα αντιϊκά φάρμακα, δανεικά αν θέλετε από άλλες υιογενείς λοιμώξεις που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μελετών και άλλα αντιϊκά φάρμακα τα οποία είναι στη φάση της παρασκευής με βάση τις ειδικές ιδιότητες του ιού. Επομένως πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες τόσο θα έχουμε περισσότερα φάρμακα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των ασθενών που πάσχουν οξέως
ιδιαίτερα αυτών που έχουν σοβαρή νόση. Άρα να μένουμε το εμβόλιο τώρα για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε ήσυχοι. Το εμβόλιο είναι άλλο πράγμα, η πρόληψη, βεβαίως, το εμβόλιο, το οποίο όπως και εσείς έχετε αναφέρει, υπάρχουν πάνω από 50 εμβόλια σε φάση είτε δοκιμής είτε προγραμματισμού να αρχίσει η δοκιμή στον άνθρωπο. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι ότι με την βελτίωση της τεχνολογίας και τη συστράτευση όλων, το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που διαθέσατε τον χρόνο σας και για αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα. Αισιόδοξα μηνύματα. Είναι πάντα χαρά μας όταν μιλάμε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Μας έδωσε και πολύ ωραία πάσα ο κύριος Δημόπουλος για να υποδεχτούμε τον κύριο Μηταράκη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είπε ότι πλέον από εδώ και πέρα η προσοχή θα δίνεται κυρίως στις δομές. Εκεί όπου δηλαδή μένουν πολλοί άνθρωποι.